είναι παρουσία εισαγγελέα και αφορμή αποτέλεσε η εμπριστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα σε βάρος της καντίνας της αστυνομίας στην Κακιά Θάλασσα. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το άτομο που προσήχθη δεν έχει καμία σχέση γι' αυτό και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση παράσταση συγχαρητήριας έξω από το στούντιο. Κοντά στο βιολογικό πάρκο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παρουσία εισαγγελέα 32 βόμβες μολότοφ, έτοιμες πρόβους χρήση, 8 γκαζάκια, ένα μπετόνι βενζίνης, 20 λίτρων, 3 αυτοσχέδι εμπριστικοί μηχανισμοί, 2 μπουκάλια με καυστικό υγρό και 120 κενές φιάλες μπύρας. Πραγματικά οι εικόνες ησύχασαν στην Αίγυπτο ελευθερία και βλέπουμε τις εικόνες από την Κερατέα. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο. Εμείς πάμε να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις.